Σερβία, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που καίει. Η Ανίτα Πάνια επιστρέφει στη TV. Σήμερα είδαμε και κάποια δημοσιεύματα, αλλά ξέρω ότι έχει όλο το παρασκήνιο να μα πει πότε γυρνάει, τι θα κάνει και πού θα επιστρέψει. Θέλω να σα πω ότι η Ανίτα υπέγραψε προχτέ. Okay. Στο Νέο Έψιλον. Το κανάλι θα ονομάζεται Νέο Έψιλον. Ναι, το κανάλι του κυρίου Βριώνη. Ακριβώς. Αυτό έχει άδεια πανελλάδι. Ναι. Τοπική προς το παρόν. Τοπική προς το παρόν, αλλά αναμεταδίδεται από όσο γνωρίζω και από άλλους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η Ανίτα θα κάνει κάθε Σαββατοκύριακο την εκπομπή που ξέρουμε. Ο τίτλος της εκπομπής της θα έχει το Ανίτα μέσα, αλλά όχι το Ανίτα.gr, κάτι άλλο. Βρίσκεται ήδη στις εγκαταστάσεις των Μελισσίων από εχθές, με την ομάδα της κανονικά και ετοιμάζεται. Εκτός από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ετοιμάζει και ένα βραδινό σοου, από όσο γνωρίζω, υπερπαραγωγή, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο στούντιο, με ένα πάρα πολύ μεγάλο σκηνικό, και θα έχει την υπογραφή της Ανίτας. Μάλιστα. Yeah. Καλή επιστροφή. Εννοείται. Η δεύτερη. Αν κρίνω την Ανίτα, οι βασικοί της συνεργάτες. Την έχουν ακολουθήσει. Όχι, έχουν φύγει. Η μία έχει αναλάβει project στον Αντένα, η άλλη έχει αναλάβει κάτι στο Star. Εγώ πάντως. Οι δύο βασικοί της συνεργάτες. Ναι. Θα είναι λογικά άλλοι. Ή θα επέστρεψαν. Εγώ εχθές πάντως συνάντησα δύο συνεργάτες της που τους ξέρω χρόνια από το Alter. Okay. Και ήταν μαζί και στο Epsilon Pavla Open και είναι μαζί τώρα και στη νέα εποχή του νέου Epsilon. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλώ είναι λογικό ότι στο καινούργιο του Βήμα δεν θα έχει την ίδια ακριβώς ομάδα που είχε και στο παρελθόν, αλλά είναι ωραίο που επιστρέφει στην τηλεόραση και μάλιστα με γνώριμες εκπομπές, με αυτό που την ξέρουμε και παιδιά, την παιδιά, και κάποιοι άνθρωποι το ότι άλλαξαν ομάδα από τον Βασίλη μπορεί να πίστευαν ότι δεν θα γυρίσει εν μέσω σεζόν. Ναι, γιατί και να είχαν ανάγκη τα χρήματα. Θεωρούσαν ότι η βασική του συνεργάτητα, η οποία ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα, θα μείνει εκτός TV. Το λέω ότι θα βγαίνουν ενωμένοι με άλλη και ομάδα. Να σας θυμίσω ότι όταν έγινε και η αλλαγή από το Epsilon στο Open, οι παρουσιαστές του Epsilon τους καλέσαν η διοίκηση του Open και είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας. Σωστό. Δηλαδή ήταν η Ανίτα, ήταν η Λαμπύρη, ήταν η Τατιάνα, ήταν πολλοί κόσμος που απλά μία μέρα τους είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ από εκείνη την πόρτα. Γεγονός. Σωτηράκη, ναι. Πάμε λίγο στο άλλο πρόσωπο. Γιατί η Ανίτα πολύ σοφά δεν είχε κάνει μεγάλες δηλώσεις. Ναι. Είχε δείξει προς το τέλος της συνεργασίας την ενόχλησή της για το πώς την αντιμετώπισαν. Το είχε πει δημόσια κιόλας. Ακριβώς οι άνθρωποι που είχαν έρθει να αναλάβουν το Epsilon in Open. Γιατί αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε μουσιγλώμη. Ποτέ καμία δήλωση. Της είχαν πει ότι δεν ταιριάζει με την φιλοσοφία και το προφίλ του σταθμού. Ναι. Όπως και αυτό είχαν πει και στην Τατιάνα τότε. Συγγνώμη, γελάω, αλλά από εκεί και πέρα τι άλλη δήλωση έκανα του κατάλληλου. Όχι, συγγνώμη, είχε πει στον αέρα ότι είχε πάρει. Δημήτρη, είχε πάρει μία κυρία στον αέρα και είχε πει ότι είμαι από τη Ρωσία. Και η Ανίτα λέει τελευταία, λέει η Ρώση, λέει δεν πολύ πηγαίνουν. Πάω να βάλω γέφυρα με το επόμενο πρόσωπο. Γιατί η Χριστίνα Λαμπύρη, που είναι το επόμενο πρόσωπο για το οποίο θα μας ενημερώσει. Είχε κρεμάω το μικρόφωνο. Ότι πλέον σταματάω την τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει να με προσπαθεί. Μην τα λέτε αυτά, γιατί και κάτι τραγουδιστές είχαμε μπράβο. Δει που ήταν η τελευταία του συναυλή και μετά δώσαν άλλες 350. Θέλω να σας πω ότι η Χριστίνα Λαμπύρη ναι μεν έριξε μαύρη πέτρα πίσω της, γύρισε πίσω, την έψαξε, τη βρήκε και τη σήκωσε. Ναι. Τη μαύρη πέτρα. Εννοείται. Κατά μαύρη πέτρα. Και την έβαψε άσπρη. Λιγάκι. Ναι. Κοιτάξτε την τηλεόραση, το εστιατόριο τι θα το κάνει. Όλα μαζί εστιατόριο, μαζί με το σύζυγο που είναι τώρα και οι περιφερειακές εκλογές. Όσον ούπο, χρειάζεται μια βοήθεια, όσο να πεις. Θέλω να σας πω ότι ακόμα δεν έχει υπογράψει με το νέο Epsilon. Είναι σε πάρα πολύ καλές συζητήσεις. Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα πέσει και η υπογραφή. Και το πρόγραμμα θα είναι πρωινό-πρωινό από ό,τι μου έχουν πει. Α, ωραία, απέναντί μας. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι απέναντί, αλλά ναι. Εμείς είμαστε τη λογική όλοι να πηγαίνουν καλά και εμείς λίγο καλύτερα. Να σας πω ότι για το νέο Epsilon μέσα στη βδομάδα υπάρχει μια συζήτηση για δύο μεγάλα ακόμα ονόματα. Okay. Το ένα εξ αυτών υπήρχε στο πρώην Epsilon Nin Open. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Σωτήρη, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνει. Θα διακόψω το πρόγραμμά μου. Σου στέλνουμε.